Με αρνητικό πρόσημο κλείνει ο προϋπολογισμός των Δήμων του νησιού το 2011, καθώς η καθυστέρηση καταβολής των παρακρατηθέντων και η μειωμένη σάτα δεν άφησαν περιθώρια θετικού απολογισμού. Ωστόσο, όπως ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης Γιάννης Κουράκης, θέμα ημερών είναι η εκταμείευση μέρους των παρακρατηθέντων. Υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις ότι πέρα από τα παρακρατηθέντα που ήδη θα εκταμειευθούν σε 2-3 μέρες, η ΚΑΠ θα δοθούν το επόμενο διάστημα, δηλαδή το Δεκατημόριο και κλείνει ο Δεκέμβριος. Φαντάζομαι να μην υπάρχει νέα μείωση. Η ΣΑΤΑ επίσης θα εκταμιευτεί το επόμενο διάστημα και υπάρχει μια πληροφορία σήμερα ότι ήδη αποδεσμεύτηκαν άλλα 230 εκατομμύρια, τα οποία θα πάνε σε αποπληρωμή του ενέργων του ΘΥΣΕΑ. Καθώς επίσης θα υπάρξει νέα κατανομή ΣΑΤΑ στους Δήμους. Θεσμικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά θέματα απασχόλησαν τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ρέθυμνο, παρουσία των Δημάρχων με το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και τη συνέχιση της λειτουργίας του να μονοπολεί το ενδιαφέρον. Υπάρχει η πληροφορία ότι το ελεκτικό το ΑΣΕΠ ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων και έτσι εκείνο που απομένει πέρα από τα 35 εκατομμύρια που έχουν διασφαλιστεί από το Υπουργείο Εργασίας, άλλα 35 εκατομμύρια. Για να υπάρξει συνέχιση του προγράμματος, ενός προγράμματος και το βοήθεια στο σπίτι και τα κηφί και όλες τις προνοιακές δομές είναι προγράμματα τα οποία στηρίχθηκαν από την κοινωνία, στήριξαν την ίδια την κοινωνία, έχουν αγαπηθεί και έχουν μια τεράστια και μεγάλη επιτυχία. Λύσεις όμως αναζητά η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης και για το μεταφορικό έργο των μαθητών που από 1η-1η του 2012 η συγκεκριμένη αρμοδιότητα περνά στους Δήμους. Εύχομαι και ελπίζω και η δεσμεύση σε σχέση με τους πόρους να γίνει. Είναι δύσκολο θέμα, διότι και στις προκηρύξεις οι αγωνισμούς δεν έχουν κατατεθεί προσφορές ιδιαίτερα από τα ΧΤΕΛ. Όμως και εγώ σήμερα το πρωί ως πρόεδρος της ΠΕΔ είχα μια συνάντηση με το ΧΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης και το ευτύχημα είναι ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Αύριο με τον κύριο Καρούτζο, τον Γενικό Γραμματέα από την Κεντρωμένη Διοίκηση, θα έχουμε μια συνάντηση. Αισιοδοξώ από τη συζήτηση που είχα σήμερα ότι θα βρεθεί λύση και έτσι τα παιδιά στις 8 του μηνός δεν θα έχουν πρόβλημα για τη μεταφορά του. Εν τω μεταξύ, αναμένεται η χρηματοδότηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ελλάδα από το ΕΣΠΑ, αλλά και προγράμματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ανεργίας στους Δήμους. Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινώσει και το πρόγραμμα αυτοεπιστασίας των Δήμων, όπου οι Δήμοι μπορούν να κάνουν διάφορες δράσεις μόνοι τους, προσλαμβάνοντας προσωπικό και δίνοντας μια ανάσα στις τοπικές κοινωνίες που μαστίζονται από ανεργία, και θα χρηματοδοτεί το σύνολο το προσωπικό, τα ημερομίσθια και το κόστος του έργου, καθώς επίσης και τις προμηθείες τους. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη και βρίσκονται επίσης στο επόμενο διάστημα θα ανοίξουν το πρόγραμμα το κοινωνικό του Υπουργείου Εργασίας, η κοινωνική εργασία, καθώς και τα γνωστά τόψα, τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης που το ΕΣΠΑ θα προκηρύξει και νομίζω έτσι με καλή διάθεση και συνεργασία θα υπάρξει δουλειά, θα ανοίξουν δουλειές.